Η μέρα μνήμης για τον ερχομενό και με υπέρλαμπρο τρόπο γιόρτασε τη σωτηρία του από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής όταν το 1943 η Μεγαλόχαρη απέτρεψε μία ακόμη θηριωδία. Το θαύμα της Παναγίας της Κρυπούς γιορτάστηκε διπλά στον ενεριακό ναό της στον ερχομενό με την υποδοχή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας την παραμονή της Μεγάλης Επετείου. Παρακαλούμε να έρθεις για την αφήνη μας επαρχία, για τους ανθρώπους αυτής της χώρας και τους χριστιανούς. Την εικόνα συνόδευσε ο Ιεράρχης της Εκκλησίας της Μεσσηνίας Χρυσόστομος, παρουσία των Μητροπολιτών Λάρισης και Τρινάβου Ιερώνυμου και του Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος Γεώργιου. Ανήμερα της γιορτής της επετείου του θαύματος τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας στο σημείο όπου παρουσιάστηκε η Μεγαλόχαρη εμποδίζοντας την καταστροφή του ερχομενού. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Παιδείας Ιωάννα Λιτρίδη, ενώ παρόντες ήταν πολιτικά, αυτοδιοικητικά στελέχη και σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς. Σήμερα εορτάζουμε εδώ στον ιστορικό ερχομενό στη Βιωτία δύο μεγάλους επετείους που αφορούν την τοπική μας εκκλησία και την εκκλησιαστική της ζωή. Η μία είναι η επέτειος της διασώσεως της πόλεως του ερχομενού από τα γερμανικά τάγκς που ερχόταν για να σπείρουν τον όλεθρο, το θάνατο και την καταστροφή. Για να έχουμε ακόμα μια μαρτυρική πόλη και η Παναγία καθήλωσε τους φρικώδεις εκείνους ναζιστές που ήθελαν να καταστρέψουν τον κόσμο ολόκληρο και τον υποτάξουν και ο ίδιος ο αξιωματικός Χότφμαν ανεγνώρισε στην εικόνα σε αυτό το ναό εδώ τη μορφή της γυναίκας που τον σταμάτησε και τον καθήλωσε. Και εορτάζουμε και την επέτειο των 1150 χρόνων από την ίδρυση του περίλαμπρου αυτού ναού που ξεκίνησε ως σπουδαία μονή η οποία φώτισε πολύ μέσα στο διάβα των αιώνων, ιδιαίτερα στην Ενετοκρατία, στην τουρκική σκλαβιά, μέχρι το 1927 που δυστυχώς διαλύθηκε. Θέλουμε να ευχηθούμε πρωτίστως στους αγαπητούς μου ορχομένιους, χάρη της Παναγίας να σκεπάζει τους ίδιους, τις οικογένειές τους, να ευλογεί τους ξενιτεμένους, εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, τους σεβαστούς γέροντες και γερόντισες, τους αρρώστους, κατακήτους και να χαρίζει σε όλους μας ομόνοια, ενότητα, φωτισμό, αγάπη, ενίσχυση, να πορευόμαστε και να αγωνιζόμαστε σε μια δύσκολη καθημερινότητα, αγκαλιάζοντας με την αγάπη μας το Θεό, ο οποίος επεμβαίνει και υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους, αλλά και τους συνανθρώπους μας, να τους διαποδεχόμαστε και να τους διακονούμε. Σήμερα γιορτάζουμε εδώ στην πόλη του ερχομενού το μεγάλο θαύμα της Παναγίας όταν εκείνη σταμάτησε τα γερμανικά στρατεύματα και έσωσε αυτόν τον τόπο για να μην γίνει και αυτός ο τόπος ένας μαρτυρικός τόπος όπως τόσοι άλλοι στη χώρα μας. Και έχουμε τη μεγάλη τιμή να τη γιορτάζουμε σε αυτό τον περίλαμπρο ναό με την τόσο μεγάλη ιστορία των 1100 και πλέον ετών που λειτουργεί έτσι για όλους μας ως θύμιση της συνέχειας, της παράδοσης και της ικανότητας των Ελλήνων να αντέχουν και να ανθίστανται στις μεγάλες δυσκολίες που κατά καιρούς τους εμφανίζονται. Γιορτάζει σήμερα ο ερχομενός μια τοπική γιορτή με πολλαπλούς συμβολισμούς. Συμβολισμούς οι οποίοι είναι και επίκαιροι και στην εποχή μας. Συμβολισμοί οι οποίοι αναφέρονται στην ομόνοια, στη σύμπνοια, στην αγάπη και στην καταλλαγή. Ο ερχομενός γιορτάζει πανηγυρικά τη διάσωσή του, το θαύμα που συνέβη στον τόπο μας πριν από 82 χρόνια. Είναι μια μέρα που προσπαθούμε ως Δημοτική Αρχή να της δώσουμε τη λαμπρότητα που της αξίζει και νομίζω ότι και με τη συμμετοχή του κόσμου και με τη συμμετοχή των αρχών αυτό επιτυγχάνεται και ο ερχομενός
γιορτάζει πανηγυρικά αυτή την λαμπρή ημέρα. Με μεγάλη μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε το θαύμα της Παναγίας στον Ορχομενό. Χιλιάδες κόσμος ακολούθησαν τη λιτανία, παρουσία του Μητροπολίτη μας κυρίου κυρίου Γεωργίου και δύο ακόμα Μητροπολιτών. Πιστεύουμε ότι να ακολουθήσουμε όλοι, γιατί τέτοια θαύματα χρειάζονται σήμερα για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Συγχαρητήρια στο Δήμο Ορχομενού για την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι απαραίτητες από κάθε άλλη φορά. Μια μεγάλη επέτειο, τα 1150 χρόνια από την ίδρυση αυτού του περικαλέστατου ναού και τα 81 χρόνια από το θαύμα της Μεγαλόχαρης του Ορχομενού. Είναι ένα σημείο ορόσημο για τον Ορχομενό, γιατί η Παναγία Μητέρα του Θεού δείχνει τη διαχρονική προστασία που έχει στο λαό της. Και όχι μόνο στον Ορχομενό, αλλά και στην πατρίδα μας γενικά. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους τους Ορχομένιους, τους ενθάδε, τους εγγύστε και μακράν, και σε όλους τους Έλληνες η Παναγία να σκεπάζει πάντοτε αυτούς, τις οικογένειές τους, και πάντοτε να έχουμε την ελπίδα μας στην Παναγία, γιατί η Παναγία Μητέρα του Θεού είναι της Εκκλησίας των Κροτάφων η Ανάπαυση. Δηλαδή η Εκκλησία, φανταστείτε τη σαν μεταφορά, να ακουμπά τους κροτάφους της στην Παναγία και να αναπαύεται. Άρα είναι η ανάπαυση και η σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους μετά τον Υιό της.